Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Στράτος Αγιάνογλου από το craftispro.gr και στο σημερινό μάθημα θα δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε μια φωτογραφία και να προσθέσουμε δύο ειδικά εφέ τα οποία είναι εύκολο να τα χρησιμοποιείτε σε οποιοδήποτε τύπο φωτογραφίας και να κάνετε τις φωτογραφίες σας καλύτερες. Επίσης θα δούμε ποια είναι η σημασία των ειδικών εφέ όταν συμπληρώνουμε μια φωτογραφία και πώς τα χρησιμοποιούμε με σωστό τρόπο, ώστε να μην τραβάνε την προσοχή από το κύριο θέμα και να καπακώνουν, να καπελώνουν τη φωτογραφία, αλλά θα δούμε πώς μπορούμε αυτά τα εφέ να τα χρησιμοποιούμε με ρεαλιστικό τρόπο για να συμπληρώνουν τη φωτογραφία και όχι να την καταστρέφουν. Μην ξεχνάτε ότι στο τέλος Φεβρουαρίου έχουμε ένα μεγάλο διήμερο σεμινάριο για επαγγελματίες φωτογράφους, γάμου, πορτρέτου κτλ. Θα μιλήσουμε για το Lightroom για μία μέρα και θα δούμε τεχνικές για επαγγελματίες για το πώς να οργανώνουν, να επεξεργάζονται και να τελειώνουν γρήγορα τις δουλειές τους, να τις στέλνουν σε πελάτες για να τις βλέπουν, να παίρνουν feedback και όλα αυτά. Πολύ χρήσιμα πράγματα σχετικά με το Lightroom για την επεξεργασία φωτογραφίας. Και την δεύτερη μέρα θα είναι μια μέρα γεμάτη με φωτογραφία, με flash, ποζάρισμα. Θα έχουμε ένα ζευγάρι ντυμένο εκεί πέρα με νηφικό και με κουστούμι γαμπριάτικο, καθώς και ένα ακόμα ζευγάρι πιθανότατα που θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα για να φωτογραφίσουμε όλοι και να σας δείξουμε φοβερές τεχνικές για το πώς μπορείτε σε διάφορα μέρη με τη βοήθεια του flash και χωρίς flash να παίρνετε πολύ διαφορετικές και εκπληκτικές φωτογραφίες και γενικά οπουδήποτε στο καλό βρίσκεστε να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις δύσκολες αυτές συνθήκες που έχουν οι φωτογραφίσεις γάμου ή πορτρέτων, ειδικά σε μέρη που δεν ξέρουμε από πριν. Αυτά. Επειδή. Επιβίωσα. Λοιπόν, λεπτομέρειες για όλα αυτά στο lightcraft.gr και καθώς περνάνε οι μέρες θα σας αποκαλύπτουμε περισσότερα πράγματα για το τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή. Προς το παρόν πάμε στο Photoshop για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάχνουμε με ειδικά εφέ λίγο καλύτερα τις φωτογραφίες μας. Πάμε! Είμαστε στο Photoshop, έχουμε τη φωτογραφία που βλέπετε μπροστά μας και θα δούμε, όπως είπα και στην εισαγωγή, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε βήμα-βήμα κάποια συμπληρωματικά εφέ πάνω στη φωτογραφία όπου θα την βελτιώσουν πάρα πολύ. Και να υπενθυμίσω ότι δεν χρειάζεται πολλές φορές να πηγαίνουμε και να κάνουμε εφέ ή επεμβάσεις οι οποίες κάνουν μπαμ και φαίνονται πάρα πολύ, γιατί καμιά φορά χρειάζεται, καμιά φορά ταιριάζει με τη φωτογραφία, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται τα εφέ να συμπληρώνουν και όχι να τραβάνε την προσοχή από την φωτογραφία την οποία εμείς θέλουμε να δείξουμε στο θεατή. Επομένως, θα δούμε σήμερα πώς μπορούμε να βάλουμε κάποια συμπληρωματικά όμορφα εφέ, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε φωτογραφία εσείς θέλετε. Πρώτα απ' όλα θα δημιουργήσουμε το εφέ του lens flare, δηλαδή της λάμψης που έρχεται από τον ήλιο που ίσα ίσα βγαίνει πίσω από τον ώμο του. Δεν είναι αρκετά έντονο αυτό το εφέ, γι' αυτό λοιπόν εμείς θα πάμε να το κάνουμε πολύ πιο ωραίο, πολύ πιο εντυπωσιακό, αλλά πάντα σε σημείο που να συμπληρώνει τη φωτογραφία και όχι να γίνεται αυτό το εφέ το κέντρο της προσοχής. Ανοίγω την παλέτα με τα layers πατώντας το F7, στη συνέχεια κάνω κλικ εδώ και δημιουργώ ένα καινούριο layer, το οποίο το κάνω διπλό κλικ στο όνομά του και το ονομάζω Lens Flare Outer Glow. Αυτό θα είναι ο εξωτερικός, ας το πούμε έτσι, πυρήνας του Lens Flare, ο οποίος θα είναι μια μεγάλη λάμψη που θα δημιουργήσουμε και θα πηγαίνει και θα απαλύνει κάποιες περιοχές φωτογραφίας σαν να ξεχυλίζει με φως. Στη συνέχεια τώρα, αφού φτιάξω αυτό το κενό layer, πρέπει να πάρω ένα χρώμα από εδώ μέσα φωτεινό, το οποίο όμως να ταιριάζει με τη φωτογραφία. Και όταν λέω χρώμα, τι εννοώ? Αν παρατηρήσουμε φωτογραφία, δεν είναι ακριβώς ασπρόμαυρη. Ακριβώς ασπρόμαυρη είναι τώρα που αφαίρεσα εγώ όλο το χρώμα, με κάποιο μαγικό τρόπο. Βλέπουμε ότι η φωτογραφία αυτή έχει μια απόχρωση της όχρας, είναι λίγο κίτρινη δηλαδή. Επομένως, αν το λέω σωστά νομίζω, ναι. Επομένως, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αριστερό κλικ στο foreground color και με το σταγονόμετρο να κάνουμε κλικ σε κάποιες περιοχές εδώ που είναι πολύ φωτεινές και να πάρουμε ένα πολύ φωτεινό χρώμα. Σαν αυτό εδώ που βλέπουμε. Δεν είναι ακριβώς άσπρο, είναι άσπρο προς το κίτρινο. Πατάμε OK και συνέχεια παίρνουμε τη βούρτσα και με τη δεξιά αγγίλη τη μεγαλώνουμε αρκετά ούτως ώστε να φτάσουμε περίπου σε αυτό το μέγεθος. Η διάμετρο της βούρτσας θα καθορίσει το πόσο το φως από το lens flare ξεχυλίζει και καλλιάζει τα θέματα σας. Επομένως, αν το κάνουμε πολύ μικρό, δεν θα κάνει πολύ δουλειά. Αν το κάνουμε πολύ μεγάλο, θα παίρνετε σαν να σκάει μέσα σε όλη τη φωτογραφία. Αυτό που θέλουμε είναι μία μέση λύση. Αφού βρούμε το σωστό μέγεθος της βούρτσας, πηγαίνουμε τη βούρτσα και την κεντράρουμε στην πηγή του φωτός. Και πάντα όλα αυτά στο καινούριο layer που φτιάξαμε το κενό. Οπότε κεντράρω και κάνω ένα και μόνο κλικ. Και θα πάρω αυτό εδώ το πράγμα. Το οποίο δεν είναι και ούτε καλύτερο.
Αλλά αν επιλέξω το screen, θα δούμε ότι φαίνεται πλέον πολύ πιο ρεαλιστικά το εφέ αυτό. Εάν μου φαίνεται πολύ έντονο, μπορώ να πάω αντί για screen και να επιλέξω soft light, πριν και μετά, πριν και μετά, βλέπετε ότι είναι πολύ πιο απαλό, ή αν είναι too much, απαλό, αν είναι δηλαδή πολύ άτονο, μπορώ να ξαναπάω στο screen και απλά να κατεβάσω τη διαφάνεια ή το opacity του συγκεκριμένου layer για να πάρω την ένταση που θέλω. Στην συνέχεια θα φτιάξω ακόμα ένα καινούριο layer, διπλό κλικ στο όνομά του και θα το ονομάσω Lens Flare, για να δούμε Core. Θα κρατήσω το ίδιο χρώμα και τη βούρτσα ενεργή, απλά θα πατήσω αριστερή αγγείλη μέχρι να μικρύνει η διάμετρο της βούρτσας και θα πάω και θα κάνω ένα αριστερό κλικ σε αυτό το σημείο όπου υποτίθεται είναι ο πυρήνας του φωτός, είναι δηλαδή η πηγή του φωτός ή αλλιώς ο ήλιος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και από normal θα το αλλάξω φυσικά σε screen, επομένως πριν και μετά, πριν και μετά. Πάμε να φτιάξουμε την τελευταία λεπτομέρεια, καινούριο layer, διπλό κλικ στο όνομά του, Lens Flare Array. Πάμε να φτιάξουμε μια ωραία ακτίνα που θα βγαίνει μέσα από το Lens Flare. Πηγαίνω αυτή τη φορά στο κέντρο της φωτογραφίας και πατάω δεξιά αγγείλη μέχρι να φτιάξω ένα αρκετά μεγάλο κύκλο με τη βούρτσα μου. Στη συνέχεια κάνω πάλι ένα και μοναδικό αριστερό κλικ και αμέσως μετά πατάω Ctrl Tab και πιάνω το πάνω μέρος του layer και το σέρνω και το φέρνω κοντά στο κάτω μέρος, ούτως ώστε να δημιουργήσω πατώντας Enter αυτό εδώ που βλέπετε στην οθόνη σας. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε δημιουργήσει μία ακτίνα φωτός, την οποία μπορούμε να τη μετακινήσουμε με το εργαλείο αυτό, το Move Tool, και να την κεντράρουμε ακριβώς εδώ που είναι και η πηγή του φωτός. Στη συνέχεια, όπως έχετε μαντέψει, πηγαίνουμε στο Normal Blending Mode και το αλλάζουμε και αυτό σε Screen. Και αν μας φαίνεται πολύ έντονη αυτή η γραμμή, μπορούμε να κάνουμε Filter, Blur, Gaussian Blur και να παίξουμε με το slider, ώστε να θολώσουμε αυτή τη γραμμή για να φαίνεται πιο ρεαλιστική. Νομίζω εδώ είμαστε καλά. Τώρα, αν δεν σας αρέσει το ότι περνάει από το πηγούνι του κάτω ή πέφτει επάνω σε κάποια πράγματα που σας ενοχλούν αυτή η γραμμή, ή αν θέλετε ακόμα καλύτερα να τη χρησιμοποιήσετε σαν στοιχείο σύνθεσης, ούτως ώστε να δημιουργήσετε μια γραμμή φωτός για να δείχνει προς το θέμα που είναι η μηχανή, μπορείτε, έχοντας επιλεγμένο αυτό το layer, να πατήσετε πάλι Ctrl Tab, να πάτε τον cursor λίγο πιο έξω από τα όρια αυτού του layer και με αριστερό κλικ να περιστρέψετε όπως θέλετε τη συγκεκριμένη ακτίνα φωτός. Θα την περιστρέψω εγώ κάπως έτσι και θα πατήσω Enter για να δείχνει επάνω στη φωτογραφική μηχανή. Και φυσικά μπορείτε να μετακινήσετε, με Ctrl Tab μπορείτε να τη μεγαλώσετε αν θέλετε και να κάνετε οτιδήποτε τραβάει η ψυχή σας. Εάν είναι πάλι πολύ έντονο, κατεβάζουμε και το opacity και παίρνουμε ένα πιο ρεαλιστικό εφέ. Τελειώσαμε με το Lens Flare, οπότε θα πατήσω το πλήκτρο Ctrl και θα επιλέξω τα δύο εναπομείνοντα layer από το Lens Flare και θα πατήσω Ctrl G στη συνέχεια για να τα βάλω σε ένα group και να είναι όμορφα και οργανωμένα. Διπλό κλικ στο όνομα και το group θα το ονομάσω φυσικά Lens Flare. Πόσες φορές έχω πει Lens Flare, ούτε εγώ δεν ξέρω πλέον. Λοιπόν, τώρα πάμε να φτιάξουμε τα σύννεφα. Εδώ είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Χρειάζομαστε ένα καινούριο layer φυσικά. Διπλό κλικ στο όνομά του και θα το πούμε Fog Layer. Στη συνέχεια πρέπει να το γεμίσουμε με ένα οποιοδήποτε χρώμα, γιατί για να δουλέψει η επόμενη τεχνική πρέπει το layer αυτό να μην είναι άδειο αλλά γεμάτο. Πώς? Πατάμε Ctrl Delete και οτιδήποτε χρώμα είναι σε αυτό το τετραγωνάκι που είναι το background color θα γεμίσει το συγκεκριμένο layer. Επομένως σε αυτή την περίπτωση το γεμίσαμε με λευκό. Στη συνέχεια θα κάνουμε κλικ σε αυτό το εικονιδιάκι εδώ για να φέρουμε μαύρο αυτόματα στο foreground layer και λευκό στο background layer και θα πάμε εδώ που λέει Filter, Render και θα επιλέξουμε Difference Clouds. Άψογα. Στη συνέχεια πιάνουμε αυτό το layer και από normal το γυρνάμε σε screen ούτως ώστε οτιδήποτε είναι μαύρο ή περιέχει μαύρο να γίνει διαφανής. Και παίρνουμε αυτό εδώ το εφέ που βλέπουμε, το οποίο είναι απλά τραγικό, αλλά θα το βελτιώσουμε αμέσως. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να πάω στο Filter Menu και να επιλέξω Blur, Gaussian Blur και να θολώσω αρκετά αυτό το layer ούτως ώστε να φαίνεται μεν ότι
υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις, αλλά μην φαίνονται αυτές οι λεπτομέρειες που είναι σαν σκουλίκια και τα λοιπά, ή αυτά τα περίεργα τα σχήματα ή τα μπαλωματάκια που βλέπουμε. Επομένως το θολώνουμε αρκετά, αλλά δεν το θολώνουμε τέρμα, γιατί αν το θολώσουμε τέρμα θα γίνει ένα φλάτο ομοιόμορφο πράγμα σαν αυτό που βλέπετε εδώ και απλά θα ξεσοριάσει όλη η φωτογραφία. Θέλουμε να υπάρχει υφή εδώ πέρα μέσα. Νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε καλά, πατάμε OK. Στη συνέχεια, για να κάνουμε εύκολα τη δουλειά μας, παίρνουμε το εργαλείο του Zoom, πατάμε το Alt για να πάει σε minus, ας το πούμε έτσι, μεγεθυντικό φακό, το οποίο minus σημαίνει, αν κάνω Alt και αριστερό κλικ, αντί να κάνω Zoom In, κάνω Zoom Out. Στη συνέχεια, παίρνω αυτό το εργαλείο, πατάω Ctrl Tab και με αυτό το εργαλείο, το Move Tool δηλαδή, τραβάω αριστερά αρκετά και δεξιά αρκετά το layer με την ομίχλη και βλέπουμε πως δημιουργούνται μερικές γραμμές ομίχλης και προσπαθούμε να βρούμε ένα σχήμα το οποίο να μας βοηθάει. Άμα θέλουμε τραβάμε και λίγο πάνω και λίγο κάτω και τώρα μπορούμε να το μετακινήσουμε μέχρι να δούμε που κάθεται πιο καλά η ομίχλη. Νομίζω ότι εδώ είμαστε OK, πατάμε ένα Enter και στη συνέχεια παίρνουμε πάλι το μεγεθυντικό φακό και αυτή τη φορά χωρίς να πατάμε το Alt, κάνουμε μόνο αριστερό κλικ, πηγαίνουμε και ξαναρχόμαστε κοντά στη φωτογραφία μας. Εάν τώρα αυτό το εφέ είναι πολύ έντονο που είναι, μπορούμε από screen πάλι και αυτό να το γυρίσουμε σε soft light. Οπότε πριν και μετά θα πάρουμε αυτό, πριν και μετά. Αν μας φαίνεται το soft light πολύ αδύναμο, μπορούμε να πάμε στο layer με την ομίχλη και να πατήσουμε Ctrl J για να το κάνουμε ακόμα πιο έντονο. Επομένως διπλασιάζουμε το layer, διπλασιάζουμε και την ένταση αυτού του εφέ ή το σβήνω αυτό που έφτιαξα το αντίγραφο, μπορούμε να το γυρίσουμε σε screen και να κατεβάσουμε το opacity, δηλαδή την έντασή του και να πάρουμε αυτό το εφέ. Ή μπορούμε να πειραματιστούμε και να πούμε, για παράδειγμα, να δοκιμάσουμε το lighten, το οποίο δίνει αυτό το χάλι αποτέλεσμα, αλλά αν κατεβάσω το opacity, βλέπουμε ότι παίρνουμε πάλι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Επομένως, από εδώ και πέρα είναι θέμα πειραματισμού μεταξύ blending, ρυθμίσεων blending mode από αυτό το μενού και ρυθμίσεων του opacity, δηλαδή της διαφάνειας. Και παίζοντας μπορείτε για κάθε φωτογραφία να βρείτε διαφορετικές ρυθμίσεις που να σας δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα και έτσι να πάτε και να πάρετε το αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά ταιριάζει με τη συγκεκριμένη λήψη που έχετε μπροστά σας. Επομένως, ξεκινήσαμε από αυτή τη φωτογραφία και καταλήξαμε σε αυτή τη φωτογραφία. Αυτό είναι με το lens flare πριν και μετά, πριν και μετά, και αυτό είναι με την ομίχλη πριν και μετά, πριν και μετά. Και αν τα δούμε μεμονωμένα, ομίχλη και lens flare. Αν δεν πάθετε επίληψη ακόμα, θα πάθετε. Λοιπόν, αυτό, όπως είπα στην αρχή, είναι ένα εφέ και κάποιες τεχνικές όπου δεν είναι τόσο έντονες και έχουν το σκοπό τους, γιατί όπως λένε τα καλύτερα ειδικά εφέ είναι αυτά που δεν φαίνονται ότι είναι ειδικά εφέ. Επομένως, πήραμε μια φωτογραφία, προσθέσαμε κάποια επιμέρους στοιχεία για να την κάνουμε πολύ πιο ενδιαφέρουσα και μπορούμε πλέον να την ανισώσουμε, να την ανεβάσουμε, να την δείξουμε όπου θέλουμε ή να συνεχίζουμε να την επεξεργαζόμαστε περαιτέρω βάζοντας κάποια επιπλέον στοιχεία ή κάνοντας επιπλέον διορθώσεις. Αυτά, πάμε στο outro για μερικές επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες και για να κλείσουμε φυσικά το συγκεκριμένο μάθημα. Λοιπόν, είδαμε πώς μπορούμε να προσθέτουμε ένα lens flare και ομίχλη στις φωτογραφίες μας και γενικά ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από τα ειδικά εφέ και την επεξεργασία που κάνουμε για να δένουν αυτά με τη φωτογραφία αρμονικά και να μην μας βγάζουν τα μάτια, να τραβάνε την προσοχή από το κυρίως θέμα. Εάν δεν σας άρεσε αυτό το βίντεο, thumbs down. Εάν σας άρεσε, δώστε ένα thumbs up στο YouTube και τέρμα κάτω σε αυτό το άρθρο αν το βλέπετε στο site μας και μας βοηθάει πάρα πολύ να ξέρουμε τι σας αρέσει και τι όχι. Γραφτείτε στο κανάλι στο YouTube και στην ενημερωτική μας λίστα για να μην χάνετε ούτε ένα δωρεάν μάθημα και να τα παίρνετε όλα στο email σας δωρεάν. Και αν έχετε οποιαδήποτε απορία για αυτή την τεχνική, αν κολλήσετε κάπου με στη διάθεσή σας, αφήνετε ένα σχόλιο ακριβώς από κάτω και σας βοηθάω. Και στείλτε φωτογραφίες πριν και μετά για να δω εσείς πώς αξιοποιήσετε αυτή την τεχνική. Μην ξεχνάτε διήμερο σεμινάριο φωτογραφίες για επαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη από τη lightcraft.gr, όπου μιλάμε για flash, ποζάρισμα, φωτογράφηση ζωντανή στο χώρο του Grand Hotel Palace με νηφικό ζευγάρι
και επεξεργασία την προηγούμενη μέρα, οργάνωση, επιτάχυση και επαγγελματικό workflow μέσω του Lightroom για να γλιτώνετε χρόνο και πονοκεφάλους και να τελειώνετε στο άψες βίσεις και να παραλύνετε τις δουλειές σας. Επίσης, συμπληρωματικά πώς θα προωθείτε τη δουλειά σας στο διαδίκτυο, ιδανικό για υπάρχοντες επαγγελματίες αλλά και καινούριους που ασχολούνται με φωτογράφηση πορτρέτων γάμων κτλ. Λεπτομέρειες στο lightcraft.gr. Θα είναι κλειστά τα τμήματα περιορισμένων θέσεων, δεν μπορούμε να πάρουμε πάρα πολύ κόσμο για να είναι πολύ καλή δουλειά, οπότε όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, καλή επεξεργασία και τα λέμε. Τσάω!